Μετά την αρχική απογοήτευση για την ΙΤΑ, κυριάρχησαν τα αισθήματα υπερηφάνειας για τους Κροάτες. Η χώρα τους έγινε μόλις η 13η που φτάνει σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Η πιο μικρή σε πληθυσμό που καταφέρνει κάτι τέτοιο από την Ουρουγουάη στο πρώτο μισό του περασμένου αιώνα. Ο κόσμος παρακολουθούσε από γιγαντόθωνες τον τελικό στην πλατεία Μπεν Γέλασιτς στην πρωτεύουσα Ζάγκρεπ, όπου το γλέντι παρά την ΙΤΑ κράτησε μέχρι το πρωί για τους φίλους της Χφράτσκα. Είμαι πολύ χαρούμενη για τους παίκτες μας. Νομίζω ότι έδειξαν την ποιότητα αλλά και το θάρρος τους. Έπαιξαν στο όριο των δυνατοτήτων τους στη Ρωσία. Και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ, ώστε σήμερα να τους δω από κοντά. Το πρωί της Δευτέρας δεν υπήρχε κροατική εφημερίδα που να μην έχει αποθεωτικό τίτλο για την εθνική ομάδα της χώρας. Οι οδοκαθαριστές έπιασαν δουλειά από νωρίς, προκειμένου να μαζέψουν τα μπουκάλια και τις γόπες από τσιγάρα που υπήρχαν στην κεντρική πλατεία και να ετοιμάσουν τον χώρο για την υποδοχή των ποδοσφαιριστών, με τον πρωθυπουργό Αντρέι Πλένκοβιτς να κάνει έκκληση στους εργοδότες να επιτρέψουν το προσωπικό τους να φύγει νωρίτερα από την εργασία του και τα εισιτήρια με το τρένο να είναι 50% φθηνότερα για όσους επιθυμούν να ταξιδέψουν αυθημερών στο Ζάγκρεπ. Οι Κροάτες λένε ότι δεν έχασαν το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, αλλά κέρδισαν το ασημένιο και το γιορτάζουν, με τους εορτασμούς να συνεχίζονται και την Δευτέρα.